Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση» όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις αλλά και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας ο Παναγιώτης ο Κάβουρας, ο φοροτεχνικός μας, η Μαρία Γρυπάρη, η δικηγόρος μας και η Μαργαρίτα η Κάρδαρη, η εργατολόγος μας. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις, πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Η υπουργική απόφαση για τον προοδευτικά κατάσχετο λογαριασμό βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής. Θα ακολουθήσει η έκδοση της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ΦΕΧ, και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του ψηφισμένου μέτρου. Οι συνεπείς οφειλέτες αποκτούν δυνατότητα για μερική άρση του κατασχεμένου λογαριασμού τους σε ύφος, ανάλογα με το ποσό που καταβάλουν για την εξόφληση των ρυθμίσεών τους. Έτσι, το σημερινό κατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, το οποίο θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 3 έως και 4,5. Με ανακοίνωσή του, ΕΦΚΑ εξηγεί γιατί δεν δόθηκαν αυτό το μήνα οι αυξήσεις στις συντάξεις κυρίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο φορέας, αυτό συνέβη γιατί η διαδικασία δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί αυτό το μήνα για τεχνικούς λόγους. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι η διαδικασία αύξησης των συντάξεων κυρίας σε εφαρμογή του νόμου 4611 δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί αυτό το μήνα για τους τεχνικούς λόγους. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι γίνεται προσπάθεια για να καταβληθούν με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, δηλαδή στο τέλος Αυγούστου. Με τη σύνταξη Ιουλίου πληρώνονται σε περισσότερους από 8.000 απόστρωτους αναδρομικά ποσά σε διόρθωση λαθών που έγιναν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2018. Τα διορθωτικά αναδρομικά ποσά αναμένεται να δοθούν σε 8.303 απόστρωτους που είτε δεν έλαβαν καθόλου είτε έλαβαν μικρότερα ποσά από αυτά που δικαιούνταν στην πληρωμή των αναδρομικών ειδικών μισθολογίων τον περασμένο Δεκέμβριο. Πολλοί είναι αυτοί που ρωτούν αν το επίδομα παιδιού, η τρίτη δόση, θα πληρωθεί νωρίτερα, στο τέλος του Ιουνίου, λόγω των εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληρωμές δεν φαίνεται να επηρεάζονται από τις πολιτικές εξελίξεις. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η επόμενη δόση, δηλαδή η τρίτη, είναι προγραμματισμένη για τέλος Ιουλίου, 25 με 27, και βεβαίως με την προϋπόθεση ότι θα έχει υποβληθεί η νέα φορολογική δήλωση. Γύρω στα 180.000 νοικοκυριά με κόκκινα στεγαστικά δάνεια αναμένεται πως θα καταφέρουν να ενταχθούν στη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Από αυτά, τα 50.000 δάνεια είναι επιχειρηματικά και επαγγελματικά που έχουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ξεκινάει να λειτουργεί την ερχόμενη Δευτέρα και θα μείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που θέτει η καινούργια αυτή διαδικασία, που θα γίνεται από τη Δευτέρα, όπως είπαμε, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει εμπράγματι εξασφάλιση. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει εμπράγματι εξασφάλιση, δυστυχώς δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας. Και τι εννοούμε? Θα πρέπει να έχει προσημειωθεί η πρώτη κατοικία, ώστε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να την προστατεύσουμε. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και να ρυθμίσουμε και το καταναλωτικό μας δάνειο. Τυχόν κάρτες που είχαμε λάβει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Επίσης, να πούμε στους τηλεθεατές, επειδή τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία, ότι με τους κωδικούς τάξης θα μπορούν να εντάσσονται σε αυτήν τη νέα πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Είναι μια απλή διαδικασία, πλην όμως, για να μην υπάρξουν σφάλματα, που είναι πάρα πολύ πιθανό, διότι όλα τα στοιχεία θα υπάρχουν μεν στην πλατφόρμα, αλλά καλό θα είναι μέσω του δικηγόρου τους να γίνει μία εξακρίβωση αν τα ποσά είναι σωστά, αν υπάρχουν ανατοκισμοί, αν κάποιοι τόκοι οι οποίοι έχουν μπει είναι παράνομοι, άρα παίρνουμε βεβαίωση οφειλών αρχικά από τις τράπεζες, βλέπουμε αν είναι σωστά τα ποσά τα οποία αναφέρονται, τα βλέπει ο δικηγόρος μας και εν συνεχεία, αφού προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία μας και ρυθμίσουμε ουσιαστικά το δάνειό μας μέσω αυτής της νέας λύσης, ουσιαστικά και αν υπάρχουν χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς την εφορία, προστατευόμαστε και δεν μπορεί να βγει σε πληστηριασμό το σπίτι μας.
Ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε στο σημείο αυτό να καλησπέρισουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι η εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Μαργαρίτα μου. Καλησπέρα, Σοφία, καλησπέρα σε όλους. Παναγιώτης Κάβουρας είναι ο φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Παναγιώτη καλησπέρα, μου. Καλησπέρα, Σοφία, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Μαρία Γρυπαρή είναι η δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα, Σοφάκη. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Δεν ξεχνάτε ότι εσείς είστε πρωταγωνιστές σε αυτή την εκπομπή εδώ κάθε απόγευμα 4 έως 5 και εδώ ανοίγουμε τις γραμμές, δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, όπου κάνετε τις ερωτήσεις και εμείς δίνουμε λύσεις και απαντήσεις σε ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε. Μπορείτε να επικοινωνείτε και να στέλνετε και τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και να το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Βεβαίως μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Να ξεκινήσουμε, Μαργαρίτα μου, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα και για τα αναδρομικά και για τα ποσά τα οποία πιστώθηκαν στους απόστρατους λόγω της διόρθωσης κάποιων λαθών των οποίων είχαν γίνει. Θα δούμε τι γίνεται και με τις συντάξεις χειρίας, θα δούμε όλα. Αλλά θα ξεκινήσουμε να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας συντάξεις λόγω θανάτου. Θα εξηγήσουμε από το άρθρο 12 του νόμου 4387 πώς βρεθήκαμε στον 4611 και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι. Έχουμε ετοιμάσει και μία κάρτα, παρακαλώ πολύ, για να ξεκινήσουμε να δείχνουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου και βεβαίως οι αλλαγές που επήλθαν από το άρθρο από το 4387 στον 4611 και να τα δούμε και να τα εξηγήσουμε. Πάμε. Μιλάμε πάντα λοιπόν για θανάτους μετά τις 13 Μαΐου του 2016, μετά την ισχύ του νόμου 4387. Το άρθρο 12 είχε ρυθμίσει τις σχετικές προϋποθέσεις και ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρία. Τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4611 του 19. Ας δούμε όμως ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται συντάξεως χειρίας. Μάλιστα, οι δικαιούχοι λοιπόν είναι ο επιζών σύζυγος και λέμε επιζών γιατί είναι και η γυναίκα και ο άντρας, ο χείρος και η χείρα. Παιδιά υιοθετημένα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωριστέντα, νόμιμα μέχρι και τα 24 ανεξάρτητα αν σπουδάζουν εφόσον είναι άγαμα. Επίσης, τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% χωρίς χρονικό περιορισμό. Το έτερο μέλος του συμφώνου συμβίωσης, εφόσον έχουμε και την ισχύ για το σύμφωνο συμβίωσης, και ο διαζευμένος σύζυγος με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, κυρίως και με εισοδηματικά κριτήρια. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη κάρτα και θα δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου. Αναφερόμαστε σε αυτές τις προϋποθέσεις σε περίπτωση που έχουμε θάνατο ασφαλισμένου και όχι θάνατο συνταξιούχου. Γιατί όταν έχουμε θάνατο συνταξιούχου γίνεται κατευθείαν η απονομή της σύνταξης. Όταν όμως έχουμε θάνατο ασφαλισμένου, εδώ ελέγχουμε να δούμε πόσα ημερομίσθια είχε πραγματοποιήσει ο θανόν. Και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ή τα 4.500 ημερομίσθια ή οι 1.500 ημέρες εργασίας, εκ των οποίων όμως 300 τα τελευταία 5 έτη πριν το θάνατο. Εάν ο θάνατος οφείλεται σε κοινή νόσο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αν ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, αρκεί και μόνο μία ημέρα εργασίας προκειμένου να χορηγηθεί η σύνταξη λόγω θανάτου. Και βεβαίως στην επόμενη κάρτα θα δείξουμε τις αλλαγές από τον 4387 στον 4611, διότι έχουμε και πάρα πολλές ερωτήσεις τι να περιμένουν οι δικαιούχοι λοιπόν των συντάξεων χειρίας. Και ξεκινάμε από το πολύ σημαντικό το οποίο έχουμε αναφέρει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή, την κατάργηση του ηλικιακού ορίου των 55 ετών. Ωραία. Ο 4611 λοιπόν ισχύει από 17 Μαΐου του 2019 και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Έχουμε μία σημαντικότατη αλλαγή που είναι η κατάργηση του ηλικιακού ορίου, συνεπώς ο επιζών σύζυγος θα πάρει σύνταξη για πάντα. Θα πάρει το 70% και όχι το 50% όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Η συνταξιοδότηση για τα τέκνα θα είναι μέχρι τα 24 ανεξάρτητα όπως είπαμε αν σπουδάζουν. Ελάχιστη διάρκεια γάμου τα 3 έτη και όχι τα 5 έτη όπως ίσχυαν. Διατήρηση κατωτάτων ορίων ποσού σύνταξης λόγω θανάτου από 3,60 έως 3,84 και μετά τη λήξη της τριετίας. Και βέβαια, επανυπολογισμός της σύνταξης του θανόντα, χωρίς όμως αυτή να μειωθεί, όπως δηλαδή και στις συντάξεις γύρατος, θα έχουμε επανυπολογισμό με βάση τον νόμο 4387. Στις περιπτώσεις που επανυπολογισμός θα μας φέρει μεγαλύτερο ποσό, αυτό θα χορηγηθεί. Δεν θα χορηγηθεί κατώτερο. Κυρία Λίκη, καλησπέρα σας. Μας ακούει η τηλεθεάτριά μας? Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούμε, κυρία Λίκη.
Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Πάρα πολύ. Θα ήθελα να θέσω ένα-δύο ερωτήματα και να τύχω απαντήσεων αν είναι εφικτό. Λοιπόν, κάτι είχαν πει ότι αυτοί που είχαν, δηλαδή εμείς που είχαμε κάνει το κτηματολόγιο το 8 που ήταν για την Αθήνα, είχαμε ένα περιθώριο μέχρι τέλους Ιουνίου να κάνουμε ένα τσεκάρισμα αν αυτά τα οποία έχουν περαστεί είναι αληθινή ή όχι. Έχει εκπνεύσει αυτή η προθεσμία? Ναι, ή μήπως δώσανε και κάποια παράταση? Η επίσημη ημερομηνία ήταν 24 Ιουνίου τη Δευτέρα, ναι, αλλά πήρε σιωπηρή παράταση μέχρι 24 Αυγούστου. Δεν ακούω τίποτε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους κωδικούς σας του TaxNet στο κτηματολόγιο. Δεν ακούγεται καθόλου. Με ακούτε τώρα? Όχι, καθόλου. Ας κρατήσω. Μάλιστα. Παρακαλώ τους συναδέλφους να κρατήσουν τη γραμμή της κυρίας Λίξ το τηλέφωνο. Στο τέλος της εκπομπής θα την πάρουμε και θα της το πει και ο κύριος Καύρος, όπως το εξηγούν. Ξέρετε, πολλές φορές λόγω ότι δεν έχουν θέλουμε κάποιες επεξηγήσεις στο τέλος της εκπομπής. Να το πούμε. Όπως δίνουμε και λύσεις και απαντήσεις εν ώρα εκπομπής, δίνουμε και στη συνέχεια. Να το πούμε, μια και τέθηκε και το ερώτημα, Σοφία, όμως, να το ακούσουν και οι υπόλοιποι τηλεθεατές. Ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την προανάρτηση για να ελέγξει κανείς τα ακίνητα στην Αθήνα με τους κωδικούς του TaxNet. Αλλά υπάρχει μια σιωπηρή παράταση, δεν ανακοινώθηκε, αλλά υπάρχει, υφίσταται και είναι μέχρι 24 Αυγούστου. Μάλιστα. Περίπου, τέλος Αυγούστου, θα μπορεί κανείς να κάνει τον έλεγχο των ακινήτων στην Αθήνα με τους προσωπικούς κωδικούς, γιατί μετά από εκεί και πέρα η ανάδοχος κοινοπραξία θα συνεχίσει για να ανεβάσει στο κτηματολόγιο ολόκληρη τη βάση που θα γίνει η τελική ανάρτηση μέχρι τέλος του χρόνου. Πάντως μπορούν οι όλοι μπορούν οι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μέχρι τέλος Αυγούστου να κάνουν τον έλεγχό τους. Και αν τα στοιχεία που θα δουν είναι συμβατά με αυτό που έχουν κάνει και στο Ε9 και στο κτηματολόγιο που θα δουν, δεν έχουν κανένα θέμα, δεν κάνουν κάποια ενέργεια. Πάντως μπαίνετε κτηματολόγιο.gr, μπορείτε να ανά πάσα στιγμή να μπείτε, να δείτε και για τις περιοχές, τις παρατάσεις που έχουν δοθεί μέχρι πότε είναι ημερομηνίες, να τα δείτε όλα αναλυτικά. Όπως να ελέγξετε και αν τα ακίνητα τα έχετε δηλώσει σωστά, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να την κάνετε άμεσα, γιατί θα βρεθείτε αντιμέτωποι, δεν θα συμφωνούν τα στοιχεία Ε9 συμβόλαια με το κτηματολόγιο και θα βρεθείτε κάποια στιγμή αντιμέτωποι να τα κάνετε και δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Έχουμε την κυρία Δήμητρα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κυρία Δήμητρα. Εγώ θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Σήμερα μπήκανε από τη σύνταξη του άντρα μου που έχει πεθάνει τα λεφτά στο γιο μου. Ο γιος μου όμως πηγαίνει στον ΟΑΕΒ και τώρα τον Ιούνιο, σήμερα δηλαδή, ήταν η τελευταία μέρα που ήταν στη σχολή και σε πρακτική που τον είχαν σε κάποια δουλειά. Μου είπαν από τον ΕΦΚΑ ότι μέχρι σήμερα θα πληρωθεί, μάλλον μέχρι τέλος Ιουλίου θα πάρει τη σύνταξη του πατέρα του. Δεν ξέρουν κάτι για τα 24 χρόνια. Ναι, ότι θα μπορεί να ψηφιστεί. Παίρνει τη σύνταξη. Έχει ψηφιστεί η διάταξη νόμου, δεν έχουν ακόμη εγκυκλίους. Σας το λέμε ότι ισχύει αυτό. Μέχρι τα 24, εφόσον είναι άγαμα τα παιδιά, θα πάρουν τη σύνταξη λόγω θανάτου. Δεν έχουν σχετική εγκύκλιο. Δεν το ξέρουν αυτό. Μου είπαν ότι θα πάρει μέχρι την ημέρα που θα τελειώσει τη σχολή του. Τη σχολή του την τελειώνει τώρα, σήμερα. Ναι, δεν έχουν πάει εγκύκλιες οδηγίες. Δεν γνωρίζουν οι υπάλληλοι ακριβώς το πώς θα εφαρμόσουν τη διάταξη νόμου. Η διάταξη όμως έχει ψηφιστεί από 17 Μαΐου. Συνεπώς η σύνταξη θα συνεχίσει να χορηγείται. Να, μάλιστα. Και κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Μου είπαν ότι η δική μου σύνταξη βγαίνει στα 384, αλλά θα μου κρατάνε με κάποιες κρατήσεις, θα πάει στο 360. Βεβαίως, γιατί είναι το 6% που θα πρέπει να παρακρατούν, που είναι ο κλάδος υγείας σε όλες τις συντάξεις, ανεξαρτήτως ποσού γίνεται η παρακράτηση του 6%. Μάλιστα. Έγινε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά πολλές ερωτήσεις για το νέο καθεστώς της συντάξης κυρίας. Τις εξηγήσαμε και πριν από λίγο μαζί με τη Μαργαρίτα την Κάρδαρη. Δεν υπάρχει αυτό το ηλικιακό όριο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η διαφορά από το 50% έως το 70% που περιμέναν με τις συντάξεις, η συνταξιούχη Μαργαρίτα μου, τελικά με τις συντάξεις
Σεπτεμβρίου, δηλαδή τέλος Αυγούστου, θα δούνε, έτσι έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Είναι τεχνικό το πρόβλημα, όπως ανέφερα. Είναι τεχνικό. Προβλήματος, αλλά από εκεί και ύστερα να. Θα υπάρξει και αναδρομικότητα όμως, Σοφία μου, από 17 Μαΐου. Από 17 Μαΐου θα δείτε αυτά τα αναδρομικά, τα ποσά αυτή τη διαφορά. Από το 50 στο 70%. Να πούμε ότι να το γνωρίζετε, ισχύουν όλες αυτές οι αλλαγές. Υπάρχει νέο καθεστώς της συντάξης κυρίας. Όπως μας είπε και η τηλεθεάτριά μας, απλά περιμένουμε κάποιες εγκυκλίους και οι υπάλληλοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν και να τα δείξουν. Αλλά να ξέρετε ότι με το νέο καθεστώς και όλες οι αλλαγές που έχουμε αναφέρει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή, έχουν ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν. Και φυσικά αν υπάρξει περικοπή θα επανέλθει. Μπορεί να δουν και περικοπή σε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα, θα επανέλθει όμως. Μην ανησυχείτε, είναι προσωρινό αυτό το διάστημα μέχρι να δείτε αυτό το τελικό ποσό της σύνταξης που πρέπει να παίρνετε. Πάμε τώρα μαζί με τον Παναγιώτη τον Κάβουρα να δούμε τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε όμως με το ακατάσχετο. Ναι. Προοδευτικά ακατάσχετο για τους συνεπείς, λοιπόν. Ναι, Σοφία, υπάρχει πλέον, είναι υπό δημοσίευση πλέον στο ΦΕΚ της κυβερνήσεως η νέα απόφαση που ουσιαστικά λέει ότι όσο πληρώνεις τα χρέη σου και τις οφειλές σου και είσαι συνεπής, θα έχουμε αύξηση του ακατάσχετου ορίου. Mm-hmm. Να διευκρινίσουμε και είναι πολύ σημαντικό εξ αρχής ότι μιλάμε. Ότι το μέτρο αυτό θα έχει ισχύ και εφαρμογή και θα είναι ευνοϊκή μεταχείριση των φορολογουμένων εκείνων που έχουν μεγάλες δόσεις στην εφορία. Δεν μιλάμε για εκείνους, είναι ξεκάθαρο, που μπορεί να πληρώνουν με την καινούργια ρύθμιση 30, 40 και 50 ευρώ. Μιλάμε για εκείνους φορολογούμενους που έχουν μεγάλα χρέη και είναι τουλάχιστον η δόση τους άνω των 350-370 ευρώ. Από εκεί και πάνω και από 400-450 ευρώ που είναι η δόση και από τη στιγμή που θα είναι συνεπής τουλάχιστον τους δύο τελευταίους μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης θα μπορούν να δουν την αύξηση του ορίου, του ακατάσχετου ορίου που είναι 1.250 ευρώ. Αν παράδειγμα δηλαδή κάποιος έχει μία δόση 500 ευρώ και έχει πληρώσει τους δύο-τρεις τελευταίους μήνες θα μπορεί να δει αυτομάτως τους τρεις μήνες 500 ευρώ, 1.500 ευρώ, να δει το ακατάσχετό του όριο από 1.250 να πάει στα 1.500. Γι' αυτό και μιλάμε ότι θα πρέπει να είναι πάνω από 400 ευρώ η δόση του. Δεν έχει ουσία κάποιος που έχει 50 ευρώ δόση, γιατί υπάρχουν κάποιοι συντελεστές σε αυτή την εφαρμογή του μέτρου, που ξεκινάει με συντελεστή 3 και φτάνει μέχρι 4,5 ανάλογα την προοδευτικότητα την και τη συνέπεια της εξόφλησης των χρεών. Mm-hmm. Εάν κάποιος λοιπόν έχει 50 ευρώ και έχει με συντελεστή 3 τους τελευταίους 3 μήνες, πάει στα 150 ευρώ, επομένως είναι πολύ μικρότερο το ποσό από τα 1.250. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί δεν μπορεί να έχει εφαρμογή το μέτρο. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι μιλάμε για εκείνους που έχουν πολύ μεγάλες δόσεις. Το καλό θα είναι να δούμε κατά πόσο θα έχει εφαρμογή άμεσα, αφού δημοσιευθεί, αν θα έχει τις επόμενες μέρες ή θα πάμε πίσω. Καλό θα ήταν να ξεκινήσει και να έχει και ισχύ και για αυτούς που έχουν τους τελευταίους δύο μήνες έχουν πληρώσει τέτοιες δόσεις μεγάλες και να έχει ισχύ αυτομάτως και να μην περιμένουμε από τη δημοσίευση άλλους δύο μήνες να πληρώσουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μετά τις 31 εβδόμου αυξάνονται οι υποχρώσεις. Θα έχουμε και τις νέες δόσεις φόρου εισοδήματος και τον ένφια τον Αύγουστο. Επομένως, κανείς είναι πολύ επικίνδυνο και πιθανό να χάσει τη ρύθμιση που είναι, επομένως δεν θα μπορεί να κάνει χρήση του μέτρου αυτού. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα σας. Μάλιστα, έχει πέσει τηλεφωνική γραμμή. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Μετά το διάλειμμα, θα πάρω ένα πρώτο σχόλιο βεβαίως από τη Μαρία τη Γρυπάρη, αλλά μετά το διάλειμμα είναι κάτι το οποίο μας ρωτάνε σε ταχτά χρονικά διαστήματα οι τηλεθεατές μας. Πέρα από την πλατφόρμα που περιμένουμε 1η Ιουλίου, τη Δευτέρα θα ανοίξει γιατί θα ρυθμίσουμε την προστασία. Ελπίζουμε να λειτουργήσει λίγο καλύτερα από τους νόμους που έχουν ψηφιστεί ως σήμερα. Πολύ, πολύ βασικό. Να το δούμε λίγο αισιόδοξα. Πάρα πολλές ερωτήσεις είναι πώς θα ρυθμίσουμε πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Τι πρέπει να κάνουμε με τις αιτήσεις, πώς πρέπει να διαπραγματευτούμε με την τράπεζα και ποια είναι τα σως που λέω εγώ, ακριβώς, που πρέπει ένας δανειολήπτης και ένας οφειλέτης να έχει στα υπόψη του πριν πάει να ρυθμίσει και να διαπραγματευτεί με την τράπεζα. Θα επικεντρωθούμε λίγο στη διαδικασία της μεμονωμένης ρύθμισης. Όταν κάποιος έχει
μικρά καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες, τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν λόγω προϋποθέσεων στην καινούργια πλατφόρμα που αναμένουμε να λειτουργήσει από την αρχή του μήνα. Δεν έχουμε δηλαδή προσημειωμένο ακίνητο, δεν έχουμε χρέη που αφορούν και κάποιο στεγαστικό, ή μπορεί να είναι και άνθρωποι που δεν πληρούν άλλες προϋποθέσεις. Είχαν, ας πούμε, στο παρελθόν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχουν εκπέσει, έχει βγει κάποια απόφαση απορριπτική λογοθόλου που αναγκαστικά θα τους πετάξει έξω η πλατφόρμα. Εδώ λοιπόν αυτό που θα προσπαθήσουμε να δούμε είναι πώς μπορεί ο φιλέτης να διαπραγματευτεί με την τράπεζα μεμονωμένα, προσπαθώντας να βρει μια λύση η οποία να είναι συμφέρουσα, να μην υπερδιωγγωθεί ο φιλής σε βάθος χρόνου, να είναι κάτι δηλαδή που να είναι πολύ και για τον ίδιο εποφελές μακροπρόθεσμα, αλλά και δυνατόν να τηρήσει τη ρύθμισή του. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να κάνουν απόπειρες να διακανονίσουν και στην πορεία να μην καταφέρνουν να τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν υπογράψει. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εμείς εδώ πολύ αναλυτικά και τι χρειάζεστε. Πολλές φορές, ξέρετε, αναρωτιόμαστε τι χρειάζεται. Θέλει κάποιο φάκελο, λέμε κάποια χαρτιά, δηλαδή για το ε9. Τι χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία, πώς μπορείτε μόνοι σας να φτιάξετε έναν φάκελο και τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται. Είμαστε εδώ για να βρούμε μαζί λύσεις και να σας δώσουμε τις καλύτερες προτάσεις για να πάτε κι εσείς να διαπραγματευτείτε με τις τράπεζες. Μετά λοιπόν το διαφημιστικό διάλειμμα, είμαστε εδώ μαζί με τη Μαρία Τιγρυπάρη να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε μαζί με την Μαρία Τιγρυπάρη να δούμε ρύθμιση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων. Πάμε να δούμε απευθείας αίτηση, τι χρειάζεται και τι πρέπει να προσέξουν οι φιλέτες. Από το 2014-2015 κυκλοφορούσε και το προδιατυπωμένο φυλάδιο του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών. Πλέον αυτό έχει σχεδόν καθαργηθεί κατά τόπους υποκαταστήματα. Επίσης, έχουμε και το φαινόμενο ότι πάρα πολλές από αυτές τις απαιτήσεις έχουν πλέον πουληθεί σε ξένα fund. Βλέπουμε δηλαδή εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων να διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα προϊόντα. Άρα λοιπόν η τράπεζα, ακόμα και αν πάμε σε κάποιο υποκατάστημα και ζητήσουμε ρύθμιση, θα μας πούνε ότι δεν έχουν εικόνα του δανείου του συγκεκριμένου, γιατί ο φάκελος μπορεί να έχει μεταφερθεί σε κάποιο δικηγορικό γραφείο που το διαχειρίζεται σαν εταιρεία εκτέλεσης ή διαφορετικά σε κάποιο, όπως είπαμε, πιστωτικό ίδρυμα. Να ξέρει ο κόσμος βέβαια ότι θα πρέπει να δίνει λίγο προσοχή στην αλληλογραφία του. Φεύγουν μαζικές επιστολές όπου ενημερώνεται ο φιλέτης ότι έχει μεταβιβαστεί η απέτηση, γιατί είναι και υποχρεωτικό για το τυπικό της διαδικασίας να αναγγελθεί στον οφειλέτη η εκχώρηση της απέτησης. Επομένως, μέσα σε αυτή την επιστολή, ας μην τα πετάμε όλα, γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν απειβδίσει από τις ενοχλήσεις. Και δεν δίνουν σημασία στο τι τους ήρθε. Λίγο προσοχή, γιατί εκεί φαίνεται η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται πλέον την απέτηση και συνήθως επάνω μπορεί να γράφει και τον κωδικό που έχει πάρει αυτή η σύμβαση, γιατί αλλάζει κωδικό αριθμό. Μπορεί να ζητήσουμε λοιπόν με τον αριθμό της αρχικής σύμβασης και να μην το μπορούμε να το εντοπίσουμε. Όπως επίσης και ένα λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για το συγκεκριμένο δάνειο για να γίνονται καταβολές. Λοιπόν, αυτές οι επιστολές είναι σημαντικές να τις κρατήσουμε ώστε να ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε όταν δεν έχουμε πια τον ίδιο πιστωτή ή τον αρχικό. Έτσι. Μετά τον κύριο Γιώργο, θα δείξουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε και για την έγγραφη αίτηση με φάξ, με ένα email, τι πρέπει να προσέξετε και θα πούμε τη βασική προϋποθέση. Υπόθεση. Να καλησπερίσουμε τον τηλεθεατή μας. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Ναι, γεια σας. Την ερώτησή σας. Ναι, γεια σας, με ακούτε? Βεβαίως. Ναι, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις συντάξεις χειρίας. Μάλιστα. Εγώ παίρνω σύνταξη χειρίας από τη γυναίκα μου από πρώτη δεκάδου του 16 και το επικουρικό μου έχει βγει και η σύνταξη. Και είναι κομμένα με τους νόμους αυτούς του Κατρούγκαλου. Είναι κομμένα. Τώρα, για τρία χρόνια εγώ παίρνω το 50% επειδή έχω και δικιά μου σύνταξη. Τώρα με αυτές τις αυξήσεις που λέτε θα πάει στο 70%, θα πάρω και εγώ και εμείς που παίρνουμε δικιά μας σύνταξη? Αν ναι, θα πάρουμε αναδρομικά και από πότε? Να σας πούμε αρχικά ότι παίρνατε το 50% ναι, της σύνταξης της θανούσης. Σωστά. Για την πρώτη τριετία που ακόμα δεν έχει λήξει. Σωστά. Συνεπώς θα πάρετε το 70% από ναι, τον Μάιο του 2019 μέχρι και να λήξει η τριετία σας, δηλαδή μέχρι και τον Οκτώβρη. Θα πάρετε σωστά λοιπόν αυτή τη διαφορά στο 70%. Στη συνέχεια
θα πάρετε το 50% επειδή έχετε δική σας σύνταξη. Αυτή μετά θα πάρετε, δηλαδή, μετά τον Μάη, μετά τον Οκτώβριο. Στην ουσία θα ξαναπάρω, θα πάρω το 50% για τρεις μήνες, σωστά, το 20% παραπάνω και μετά θα ξαναγυρίσω το ακριβώς, τώρα. Ναι, ακριβώς, το έχετε αντιληφθεί πολύ σωστά, άρα θα πάρετε αναδρομικά από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο και μετά θα πάρετε το ίδιο ποσό. Από 1η Μαΐου. Από 17 Μαΐου, ένα μέρος. Από 17 Μαΐου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, έτσι. Μέχρι και τότε που λύγει η τριετία. Ήτανε τώρα να δοθεί αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήτανε να πούμε στους συνταξιούχους ότι τώρα περιμένανε. Και το είπαμε και πριν από λίγο και στο δελτίο το εξηγήσαμε και με την Μαργαρίτα την Κάρδαρη. Ήτανε να δοθεί λοιπόν αυτή η διαφορά του 50 στο 70. Λέμε λοιπόν ότι όπως έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση στις τέλος Αυγούστου, δηλαδή με τη συντάξη το Σεπτέμβριο, θα δείτε λοιπόν από 17 Μαΐου έως τότε αυτή τη διαφορά του 50 στο 70%. Ο κύριος όμως, επειδή λαμβάνει και δική του σύνταξη, έχει φύγει τρία χρόνια, οπότε ακριβώς θα γυρίσει στο 50% της σύνταξης. Να εξηγήσουμε βέβαια, Σοφία μου, εδώ ότι αν μετά τη λήξη της τριετίας το ποσό πέσει κάτω από 3,84 που παίρνει σήμερα, θα πάρει ακριβώς το ίδιο, γιατί είναι το κατώτατο όριο. Άρα δεν θα έχουμε χαμηλότερο από αυτό το ποσό και μετά την τριετία. Γιατί είναι αυτό το πλαφόνο που ακριβώς το οποίο έχει μπει. Και με τον νόμο 46-11 καθορίστηκε ότι αυτό δεν θα αλλάξει και μετά την τριετία ως κατώτατο όριο. Άρα κάτω από εκεί δεν θα πάρει, ακόμα και αν παίρνει το 50%. Και βέβαια, εγώ να τονίσω, να πω ότι αυτό είναι από 13 Μαΐου 2000, από το 2016 και μετά. Για θάνατους μετά το Μάιο του 2016. Προηγούμενοι του ή άλλου το παίρνατε το 70% που μας ρωτάτε αυτό. Το πάρετε και εσείς, μα εσείς με το 70% ακριβώς ήσασταν στην σύνταξη χειρίας. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Δεν θα ήθελα να δώσω το επίθετό μου. Μα δεν το θέλουμε, δεν χρειάζεται. Είμαι καρκινοπαθής καταρχήν. Έχει πεθάνει ο σύζυγος από το 2013. Μάλιστα. Ακούτε. Βεβαίως. Λοιπόν, έκανα αίτηση για σύνταξη, αλλά δυστυχώς τα ένσημα τα οποία δεν ήταν στα τελευταία πενταετία στο γραφείο του, του κλέψανε τη τσάντα με επιταγές κλπ. Τα οποία δεν υπάρχουν τώρα. Και δεν έχω δηλαδή το βιβλιάριο αυτό. Ταλαιπωρούμε πια 6 χρόνια, στις 14 του Αλουνού έχουν περάσει 6 χρόνια. Ταλαιπωρούμε από λογιστή σε λογιστή, από εδώ, από εκεί, να βρω τα ένσημα αυτά που έχουν χαθεί. Θα και δεν μπορώ να λύση τα βρω. Και είμαι χωρίς σύνταξη και είμαι καρκινοπαθής. Τι πρέπει να κάνω? Ακούστε, τα λοιπόν, ένσημα και αυτά βέβαια είναι 22 χρόνια εργασίας. Και 5 χρόνια 6 που είχε με το καινούριο σύστημα. Είμαστε αυτά με το καινούριο σύστημα. Τη σύνταξη ολόκληρη. Εδώ δεν μπορώ όμως να τα βρω και δεν μου δίνουν ούτε πενταετία ούτε τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχετε στα χέρια σας 5 έτη. Αυτά που έχετε στα χέρια σας ή τουλάχιστον τα μηχανογραφημένα που είναι από το 2002 και μετά. Δεν είναι 5 έτη αυτά. 5 έτη ακριβώς είναι. Ναι, αλλά δεν είναι τα 300, θέλετε να μου πείτε, την τελευταία πενταετία. Αυτά τα έχω. Δεν έχω τα 25 χρόνια. Τα οποία του κλέψανε την τσάντα με επιταγές. Σας κατάλαβα. Ήταν σύμβουλο σε μια μεγάλη εταιρεία. Δεν σας δίνουνε. Και δεν πήγε, νομίζοντας ότι μπορεί δεν να το αποδείξει θα συμβεί και σε αυτόν, γιατί πέθανε και αυτός από καρκίνο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και τώρα εγώ ταλαιπωρούμε και είναι εις βάρος των παιδιών μου. Να σας ρωτήσω κάτι. Το κλαίω αυτή τη στιγμή. Το με καταλαβαίνετε. Ναι. Και ψάχνω 6 χρόνια να βρω τα ένσημά του. Με αυτά που έχετε ήδη στα χέρια σας, θα μπορούσαν να σας χορηγήσουν τα κατώτατα όρια. Δηλαδή, δυστυχώς δεν μου τα χορηγούν. Επειδή υπάρχει εκκρεμότητα των άλλων ενσήμων. Δεν ξέρω, δεν μου δίνει εξήγηση. Μπορείτε να ζητήσετε να πάρετε τη σύνταξη που αντιστοιχεί σε αυτά που έχετε ήδη στα χέρια σας. Το έχω να ζητήσει συνεχιστεί αυτό, το έχω ζητήσει. Δεν μου τη να συνεχιστεί η έρευνα για την ανέβρεση των άλλων ενσήμων, τα οποία όταν θα βρεθούν, και απορώ γιατί 6 χρόνια δεν όταν έχουν βρεθεί. Εγώ τους έχω βρει και σε ποιες επιχειρήσεις έχουν κλείσει βέβαια επιχειρήσεις. Έχετε υποβάλει αυτή την αίτηση απολίας ασφαλιστικού βιβλιαρίου ή απλά δηλώσατε ότι είναι χαμένα, έχετε ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες? Όλα, έχω ακολουθήσει όλα νόμιμα. Έχετε πάρει απαντήσεις αν βρέθηκαν βιβλιαρίου. Έχετε πάρει απαντήσεις αν βρέθηκαν, δηλαδή βγήκαν απορριπτικές αποφάσεις, βγήκαν κάποιες αποφάσεις. Δεν βρίσκουν, λέει, τις εταιρείες για να δουν, για να δουν τα αρχεία. Ο κύριος αυτός ήταν σε αυτές τις εταιρείες. Ναι. Έχετε πάρει απαντήσεις, έχετε πάρει απαντήσεις αυτό ή προφορικά σας λένε δεν βρίσκουμε τις εταιρείες.
Εγώ έχω βάλει λογιστές και έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά ότι όχι, αυτά λέει ότι έχουν χαθεί. Να σας εξηγήσουμε. Είναι πολύ μέτρα και δεν τα δίνουν για λόγους που συμφέρει το κράτος. Κοιτάξτε, όχι, να σας εξηγήσουμε τη διαδικασία. Εάν υπάρχει έστω μία από τις δύο προϋποθέσεις που είπαμε και στην αρχή, δηλαδή αν υπάρχουν 1.500 ημέρες εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία, μπορεί ένα αίτημα συνταξιοδότησης να διεκπεραιωθεί με αυτά που έχετε στα χέρια σας και να εκκρεμεί η αναζήτηση κάποιων άλλων ενσύμων. Και τι μπορώ να πάρω από αυτό? Το μόνο που μπορώ να πάρω είναι την ασφάλεια, Όχι την ασφάλεια, θα πάρετε ένα κατώτατο ποσό σύνταξης. Ό,τι αντιστοιχεί σε αυτό μαζί με την ασφάλεια, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια. Όποιο είναι συνταξιούχος. Αυτό πηγαίνει βάση της εισπράξεως που έκανε, δηλαδή το μισθό που είχε τα τελευταία πενταετία. Θα γίνει ο υπολογισμός. Ήταν στο ΙΚΑ. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο κομμάτι να το εξηγήσουμε και στον αέρα το πώς θα γίνει ο υπολογισμός της σύνταξης. Υπάρχουν κατώτατα όρια σύνταξης λόγω θανάτου. Μπορείτε να πάρετε με αυτά που έχετε ήδη στα χέρια σας και να κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση. Να προσμετρηθούν στη συνέχεια τα υπόλοιπα και όταν βρεθούν να τα φέρετε στην υπηρεσία. Πέρα από, δηλαδή, έχω και εγώ καρκίνο αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνετε? Ακούστε να δείτε. Νομίζω ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Κυρία Βασιλική, αφήστε το τηλέφωνό σας. Εδώ κάθε απόγευμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και όλους εδώ τους καλεσμένους. Αφήστε το τηλέφωνό σας. Η κυρία Κάρδαρη. Εδώ οι εκλεκτοί καλεσμένοι, και θέλω να τους ευχαριστήσω, έρχονται. Δεν παίρνουν χρήματα, δίνουν, βλέπετε, δίνουν απαντήσεις, λύσεις, όπως και στο τέλος της εκπομπής που θα σας καλέσουν να σας πολλές φορές αφήνετε το τηλέφωνό σας. Χωρίς χρήματα λοιπόν, έτσι, σας συμβουλεύουν και το τι πρέπει να κάνετε και πού θα απευθυνθείτε, όπως σας δείχνουν το δρόμο. Θα σας βοηθήσουμε λοιπόν εμείς, γιατί απευθύνεστε κατά το δικό μας τρόπο, ίσως και σε ένα λογιστή, όπως δεν είναι η αρμοδιότητά του να πάτε να κάνετε στο τμήμα που έχουν χαθεί τα ένσημα. Η κυρία Κάρδαρη θα σας βοηθήσει, το επαναλαμβάνω, όπως το κάνουν εδώ κάθε απόγευμα, χωρίς τίποτα, χωρίς χρήματα, θα σας συμβουλέψει τι πρέπει να κάνετε. Λέμε να αφήσετε το τηλέφωνό σας για περαιτέρω, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα στον τηλεοπτικό αέρα δεν μπορούμε να πιάσουμε και να βρούμε αυτή τη λύση. Στη συνέχεια της εκπομπής, στο τέλος της εκπομπής, θα σας καλέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την τηλεθεατριά μας. Σαν μια κατεύθυνση μόνο, Σοφία μου. Μια κατεύθυνση. Μπορεί αυτό κάποιος. Κάνουμε, όπως ναι. Δίνουμε εδώ τις λύσεις με πραγματική, μόνο με αγάπη και μόνο θέλουμε το καλύτερο για όλους εσάς. Επειδή η απώλεια των ενσύμων της περίοδου πριν το 2002 είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για να βρεθούν, δεν υπάρχουν αρχεία, δεν μπορούν να το αποδείξουν. Εάν κάποιος έχει προϋποθέσεις χωρίς αυτά τα απολεσθέντα ένσημα, μπορεί να ζητήσει με υπεύθυνη δήλωσή του να προχωρήσει η διαδικασία συνταξιοδότησης για να μην καθυστερεί περισσότερο και στη συνέχεια, αν βρεθούν αυτά, να γίνει μια τροποποίηση της αρχικής απόφασης. Αυτό λέμε. Κύριε Διονύση, καλησπέρα σας. Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε, παρακαλώ πολύ, να δείξουμε την κάρτα μαζί με τη Μαρία την Γρυπάρη, να εξηγήσουμε τις αιτήσεις που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που μόλις εξηγήσαμε είναι απευθείας αίτηση από τον πιστωτή στην εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων, στην οποία μεταβιβάστηκε ο φιλή μας. Πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Ένα φυλάδιο κώδικα δεοντολογίας τραπεζών, προφορικό αίτημα σε υποκατάστημα, μία έγγραφη αίτηση με fax ή με ένα email. Όλα να πούμε ότι ελέγχονται από νομική υπηρεσία και απαντώνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ακριβώς. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να κυμανθεί πολλές φορές από 20 ημέρες μέχρι και 2 μήνες. Θέλει λίγο υπομονή. Υπάρχει δυνατότητα αντιπρότασης και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά η τράπεζα δεν υποχρεούται να απαντήσει περισσότερο από 2 φορές. Γι' αυτό το λόγο θα ήταν καλύτερο να μην αρκεστούμε στο προφορικό αίτημα. Δηλαδή, θα πρότεινα την τρίτη λύση, την έγγραφη αίτηση με fax ή με email στην εταιρεία, όπου θα έχουμε γράψει και ένα τυπικό ιστορικό και για την οικονομική μας κατάσταση και για την οφειλή μας, αλλά κυρίως διατυπώνοντας μία σαφή πρόταση του ποια είναι η πραγματική μας οικονομική δυνατότητα. Γιατί με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει και η τράπεζα να μας κάνει μία αντιπρόταση επί του ποσού του προτινόμενου. Αν κάνουμε ένα απλό προφορικό αίτημα από το υποκατάστημα, η πρώτη κίνηση θα είναι της τράπεζας, που μπορεί το ποσό το οποίο θα μας προτείνει να είναι κάτι πέραν των δυνατοτήτων μας και σίγουρα έχουμε χάσει χωρίς λόγο ένα πρώτο διαπραγματευτικό στάδιο. Έτσι, προϋπόθεση σίγουρα για να υπάρξει αυτή η ρύθμιση είναι να αποδείξουμε ότι υπάρχει αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μας και να έχουν μειωθεί τα εισοδήματα συγκριτικά με το χρόνο που συνήφθη η αρχική σύμβαση. Και η σύμβασή μας να βρίσκεται, το δάνειό μας να βρίσκεται τουλάχιστον σε 2 μήνες καθυστέρηση και
και άνω. Δηλαδή να υπάρχει τουλάχιστον μια προσωρινή, να είναι στο τμήμα των προσωρινών καθυστερήσεων. Έτσι. Γιατί διαφορετικά η τράπεζα δεν διαπραγματεύεται μαζί μας. Συνεχίζουμε να δούμε ποια είναι τα δικαιολογητικά έγγραφα συνημμένα τα οποία πρέπει να έχουμε μαζί με την αίτηση. Όπως βλέπετε, φορολογικά στοιχεία του ετούντος και των σύνοικων μελών της οικογένειάς του, Ε1, καθαριστικά σημειώματα, το Ε9 για την ακίνητη περιουσία και καθαριστικό ένφια για την αντικειμενική αξία, καθώς και Ε2 για την ίσπραξη μισθωμάτων. Ναι, είναι κάποια τυπικά φορολογικά στοιχεία που είναι απαραίτητο σίγουρα ζητούνται οπωσδήποτε για να αποδειχθεί και η οικονομική κατάσταση και του ίδιου του ετούντος αλλά και όλης της οικογένειας, γιατί μπορεί να έχουμε έναν άνεργο ετούντα. Παρ' όλα αυτά, να υπάρχει μια συνεισφορά από το σύζυγο ή τη σύζυγο που να είναι πολύ αξιόλογη. Επομένως, δεν θεωρείται ότι η οικογένεια είναι σε αδυναμία πληρωμής. Πρέπει οπωσδήποτε να παραδώσουν μισθοδοσίες και οι δύο σύζυγοι, βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων, αν είναι συνταξιούχοι, και για την κύρια και για την επικουρική του σύνταξη. Επίσης, αν κάποιος είναι άνεργος, μπορεί να ληφθεί υπόψη σοβαρά, επομένως, προχωρώντας και στην επόμενη καρτέλα μας, οι βεβαιώσεις ανεργίας λαμβάνονται σίγουρα υπόψη. Και αν λαμβάνει κάποιο είδους επίδομα, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, επίδομα ανεργίας. Αν κάποιο μέλος της οικογένειας είναι, ενώ είναι ενήλικος, σπουδάζει ή τελεί τη στρατιωτική του θητεία, θα μπορούσε και αυτό να δοθεί σε μια βεβαίωση ώστε να φανεί ότι δεν υπάρχει συνεισφορά από τα έστω και ενήλικα μέλη της οικογένειας. Καλό θα ήταν να συμπληρωθεί η αίτησή μας και από επιμέρους οικονομικά στοιχεία που δείχνουν τα πραγματικά έξοδα της οικογένειας, γιατί υπάρχει και μια στατιστική μελέτη της Ελστάτ όσον αφορά τις βασικές δαυμάνες διαβίωσης κάθε νοικοκυριού. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχουν επιμέρους ανάγκες, είναι σημαντικό να αποδεικνύονται. Αν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα πρόβλημα υγείας, καλό θα ήταν να προσκομιστούν ιατρικές ή φαρμακευτικές αποδείξεις, ιατρικές βεβαιώσεις για προβλήματα υγείας, διαγνώσεις, αν υπάρχει κάποιο αμαία στην οικογένεια από κεπά, ώστε να αποδειχθεί ότι υπάρχει και άτομο προστατευόμενο που έχει κάποιο πιστοποιητικό αναπηρίας. Και αν υπάρχει επίσης δαπάνη μισθώματος, και αυτό λαμβάνεται υπόψη, γιατί είναι μια πάγια δαπάνη του νοικοκυριού που επιβαρύνει τον οφειλέτη. Δηλαδή, αυτό που κάθε οφειλέτης γνωρίζει για τον εαυτό του καλύτερα και από εμάς που προτείνουμε τα έγγραφα, γιατί είναι μια εξειδικευμένη περίπτωση ο κάθε άνθρωπος ο οποίος οφείλει, ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσής του, ποιος το βοηθάει, ποιες είναι οι πηγές εσόδων του και ποια τα πραγματικά του έξοδα. Σίγουρα, όταν λοιπόν, ποιες είναι οι συνέπειες της ρύθμισης, έτσι, γιατί γίνεται, να πούμε, μια καινούργια σύμβαση την οποία υπογράφουμε σε συνέχεια της προηγούμενης. Πάβουν οι δικαστικές διαδικασίες για αναγκαστική εκτέλεση και αν έχει εκδοθεί κάποια διαταγή πληρωμής ή πρόκειται να εκδοθεί, επανέρχεται η οφειλή ως ενήμερη, φεύγει από το τμήμα προσωρινής ή οριστικής καθυστέρησης. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάνοντας μια τέτοια πρόταση? Πιθανότατα, δοσοποίηση του ποσού και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Όταν λοιπόν έχουμε μεγαλύτερο χρόνο πληρωμής, σαφώς διαιρούμε το ποσό που οφείλουμε σε περισσότερες δόσεις, θα πέσει και το ύψος της μηνιαίας δόσης, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί ο οφειλέτης. Υπάρχει συνήθως σε αυτή την περίπτωση και διαγραφή μέρους των τόκων, γιατί δυστυχώς τα επιτόκια είναι ιδιαίτερα υψηλά σε περιπτώσεις πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων, ώστε να υπερδιωγγώνεται η οφειλή με το πέρασμα του χρόνου, ειδικά αν είναι λήξη πρόθεσμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν υπάρχει δυνατότητα εφάπαξ καταβολή, που βέβαια σε ανθρώπους με πολύ χαμηλό εισόδημα ή ανεργία είναι δύσκολο να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Αν υπάρχει όμως ένα εισόδημα και δυνατότητα να δοθούν εφάπαξ χρήματα, μπορεί να δούμε στα καταναλωτικά προϊόντα ακόμα και κούρεμα 75% με 80%. Έτσι. Τώρα, αυτό που θα πρέπει ο κόσμος να προσέξει, πάρα πολύ σημαντικό, να ζητήσουν ένα δοσολόγιο για να δουν ώστε να είναι ξεκάθαρο το ύψος της μηνιαίας δόσης και αν αυτή παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, γιατί μια σταδιακή αύξηση, δηλαδή δεν είναι το ζήτημα μόνο ο οφειλέτης να πάρει μια ανάσα για 1-2 χρόνια, αποπληρώνοντας ίσως μέρος της δόσης ή τόκους και στο τέλος να τετραπλασιαστεί η αρχική δόση. Σίγουρα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Το θέμα είναι να δούμε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα και να το επιλύσουμε. Και επίσης να βεβαιωθούν αν με τη σύμβαση που υπογράφουν υπάρχει υπερδιόγκωση σε βάθος χρόνου της οφειλής τους. Δηλαδή, μην δούμε, ας πούμε, το όφελος, το προσωρινό, το πρόσκαιρο, και στη συνέχεια καταλήξουν να αποπληρώσουν πολύ μεγαλύτερο ποσό από ό,τι οφείλουν. Γιατί σίγουρα με την επιμήκυνση σημαίνει μεγαλύτερος χρόνος στόχισμου, άρα και μεγαλύτερη αύξηση σταδιακή της οφειλής. Αυτές λοιπόν είναι οι λύσεις προς τα ρυθμίσουμε πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη τον Κάβουρα να δούμε, είμαστε στην περίοδο φορολογικών δηλώσεων, τι είναι να προσέξουμε όταν έχουμε προστατευόμενα μέλη, Παναγιώτη μου. Ναι. Σοφία, είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων. Ουσιαστικά είναι τρία τα θέματα
που δημιουργούνται όλη αυτή την περίοδο. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η προθεσμία είναι 29 Εβδόμου, η καταληκτική ημερομηνία πλέον υπάρχει επίσημη παράταση. Τα θέματα είναι κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοξενία, γιατί υπάρχει υποχρέωση από πέρσι κάποιος που φιλοξενείται να δηλώνει και να αποδέχεται και αυτός που τον φιλοξενεί. Επομένως πρέπει να είναι εκατέρωθεν οι δηλώσεις και η αποδοχή και από τους δύο. Το άλλο θέμα είναι με τα τεκμήρια διαβίωσης, το ξέρουμε πολύ καλά και κυρίως για εκείνους τους χαμηλοσυνταξιούχους που θα πρέπει στον πίνακα 2 να σημειώνουν τους κωδικούς 013-014 στον πίνακα 2 για να έχουν 30% έκπτωση στην εφαρμογή των τεκμηρίων. Και το τελευταίο και αυτό που είπες εσύ και θα το αναλύσουμε τώρα είναι ό,τι έχει να κάνει σχέση με τον πίνακα 8 στην τελευταία σελίδα του Ε1 που έχει να κάνει με τα προστατευόμενα τέκνα. Συμπληρώνεται λοιπόν εκεί το όνομα, το έτος γέννησης, η σχολή, το σχολείο, ο ΑΦΗΜΗ και ο ΑΜΚΑ και οι φορολογούμενοι που δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ, τον εξαρτώμενο μελών τους, υποβάλλουν τις δηλώσεις τους χειρόγραφα στη ΔΟΗ. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Συμπληρώνεται το σχετικό πεδίο, εφόσον πρόκειται για ανήλικα εξαρτώμενα μέλη, και που είναι υπόχρεαση υποβολή δήλωσης, και υποχρεωτικά ο ΑΦΗΜΗ του ανηλίκου από τη στιγμή που υποχρεούται σε δήλωση και έχει κλείσει τα 18 χρόνια. Αν το 2018 κάποιο τέκνο έχει κλείσει τα 18 χρόνια, θα πρέπει από τη στιγμή που είναι εξαρτώμενο και προστατευόμενο και δεν έχει δικό του εισόδημα και δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, είναι υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΗΜΗ του. Κατά τα άλλα, κάποιο τέκνο προστατευόμενο που έχει βγάλει ΑΦΗΜΗ αλλά δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης και πριν από τα 18 έτη, είναι προαιρετικό το αν θα βάλει κάποιος γονιός το ΑΦΗΜΗ του. Κυρίως είναι αυτά τα τρία θέματα που δημιουργούνται στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και συμπληρώνονται τα στοιχεία των παιδιών, να πούμε, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιάρικα ή τα 6 χιλιάρικα αν παρουσιάζουν θέματα αναπηρίας που έχουν άνω του 67% ποσοστό. Κύριε Θανάση, καλησπέρα σας. Κύριε Θανάση. Ναι, μ' ακούτε. Μάλιστα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θέλω να κάνω φηματολόγιο σε 3 ακίνητα. Μάλιστα. Αλλά εγώ είμαι επειδή είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να πάω εκεί που έχουν ανοίξει γραφεία να τα κάνουν. Και τα έχω δώσει ένα μηχανικό και μου ζητάει να του δώσω τους αριθμούς τάξης που χρειάζονται. Ναι, βέβαια. Οι κωδικοί τάξη χρειάζονται καταρχήν κτηματολόγιο για ποιες περιοχές, πού είναι τα κίνητα αυτά. Μεσσηνία. Μεσσηνία και τα τρία. Ναι, θα χρειαστεί και το τάξινετ γιατί χρειάζονται πληροφορίες και τα στοιχεία του μητρώου σας. Ναι, ναι. Και θα χρειαστεί να κάνει και το Ε9 σας να τυπώσει. Σαφώς θα χρειαστεί, εκτός αν δεν θέλετε και θέλετε να είστε παρόν και να αλλάξετε εκ των υστέρων τους κωδικούς σας. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει σε μια διαδικασία να αναθέσετε σε κάποιον, αναγκαστικά υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει και χρήση των κωδικών του τάξινετ. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε δύο πολύ βασικές ερωτήσεις στη Μαργαρίτα την Κάρδαρη, να δούμε, εξηγήσαμε για τις συντάξεις χειρίας, είπαμε και τις προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι τι πρέπει να γνωρίζουν. Τώρα, εάν δεν υπάρχουν τα ένσημα του θανόντα, μπορεί κάποιος να τα εξαγοράσει? Πολύ σημαντική ερώτηση. Είναι πολύ σημαντική. Μας την κάνουν συνεχώς. Δυστυχώς μόνο στρατό, Σοφία, και υπό προϋποθέσεις. Ναι. Η χείρα δηλαδή για να εξαγοράσει το στρατό πρέπει να είναι 60 ετών. Κανένας άλλος πλασματικός χρόνος. Πρέπει να άρα είναι πραγματική. Λοιπόν, αν ό,τι καλύψει μόνο από την εξαγορά από του από τη στρατιωτική στρατού. Θητεία η χείρα και να είναι και 60 ετών. Επίσης, μία πολύ βασική ερώτηση είναι τι γίνεται με αυτά τα αναδρομικά θανόντα που δεν πρόλαβε ο ίδιος να τα εισπράξει. Και δυστυχώς έχουμε πολλές περιπτώσεις με τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τα αναδρομικά από μια σύνταξη είναι κληρονομικό δικαίωμα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούν να τα πάρουν οι κληρονόμοι αν δεν έχουν κάνει αποποίηση της κληρονομιάς. Ανεξάρτητα από το ποιος θα πάρει τη σύνταξη, δηλαδή ο επιζών σύζυγος ή τα τέκνα, όπως ορίζονται στον αστικό κώδικα κληρονόμοι, μπορούν να πάρουν τα αναδρομικά του θανόντα. Φυσικά, αν έχει γίνει αποποίηση, δεν τα δικαιούνται, ενώ δικαιούνται τη σύνταξη. Η σύνταξη είναι κάτι διαφορετικό
από το κληρονομικό δικαίωμα. Μπορεί κάποιος να έχει αποποιηθεί, αλλά τη σύνταξη να την πάρει. Αναδρομικά όμως δεν θα πάρει σε αυτή την περίπτωση. Άρα ουσιαστικά χάνει τα αναδρομικά τη στιγμή που θα κάνει. Αν έχει αποποιηθεί, μπορεί να πάρει τη σύνταξη. Αλλά μπορεί να πάρει. Αλλά και τα αναδρομικά δεν τα δικαιούται μόνο αυτός που δικαιούται τη σύνταξη. Τα δικαιούνται όλοι οι κληρονόμοι. Είναι ένα ερώτημα που μας το θέτουν πολύ συχνά. Γιατί συγχαίουν τη σύνταξη με την αποποίηση, αλλά είναι ανταποδοτική διαδικασία η σύνταξη. Δηλαδή αφορά τις εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσα στα χρόνια της εργασίας του θανόντος. Και αποδοχή κληρονομίας, γιατί νομίζω για να μην χάσουν τη σύνταξη. Ναι, λόγω κακής πληροφόρησης. Ναι. Βέβαια, όχι. Παίρνουν τα χρέη του ταμείου από το οποίο θα πάρουν σύνταξη, Σοφία. Δηλαδή... Προσέξτε, και τα αναδρομικά λοιπόν τα κληρονομούμε μέσα εισαγωγικά, αλλά και τα χρέη τα κληρονομούμε. Άρα και ρυθμίζουμε τις ασφαλιστικές οφειλές μας, διότι θα τα κληρονομήσουν τα παιδιά μας, αλλά και τα αναδρομικά θα τα κληρονομήσει πέρα από τη σύζυγο και τα τέκνα. Προσοχή λοιπόν. Καμία σχέση σύνταξη με το θέμα των αναδρομικών και με των οφειλών που έχουμε στα ασφαλιστικά ταμεία. Οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία τις ρυθμίζουμε. Τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, 120 δόσεις μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Πηγαίνετε να ρυθμίσετε. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε εξηγήσει με τη Μαργαρίτα την Κάρδαρη. Είναι μια ευκαιρία που δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν άλλες τέτοιες ρυθμίσεις, διότι δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα το βρείτε μπροστά σας. Οι οφειλές. Δυστυχώς θα την κληρονομήσουν τα παιδιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.